Πάμε να συναντήσουμε οι άνθρωποι διαφορετικές δουλειές μάλλον θα κάνουν στο μέλλον. Είναι φοιτητές τώρα σε διαφορετικές σχολές, αλλά μας συνδέει ένας άξονας, το ραδιόφωνο. Γιατί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει το δικό του ραδιόφωνο. Είναι το φοιτητικό web ραδιόφωνο, όπως βλέπουμε και στον τίτλο, το FRS. Καλώ στην Κωνσταντίνα. Τι γίνεται? Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Έτσι, ο φοιτητικός ραδιοφωνικός σταθμός του Βόλου, ο οποίος κίνησε, ας μην πούμε ιδρύθηκε, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 μέσα από μια ιδέα η οποία υλοποιήθηκε ενός φοιτητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Βασίλη Μπαστούνα, ο οποίος σε συνεργασία και με άλλους φοιτητές από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου ίδρυσαν, δημιούργησαν τον συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό. Εκπέμπει διαδικτυακά ως web radio. Θα δούμε κιόλας με, με τη βοήθεια του Δονάτου Δρίντσια. Εσύ γνωρίζεις επαγγελματικό, αλλά αυτό γίνεται δουλίτσα, έτσι. Και έχουμε και πολλούς, έχουμε δύο ντουζίνες. Γνωρίζεις πολύ καλά ανθρώπους. Ότι παλιότερα για να βγει μια εκπομπή στον αέρα, ραδιοφωνική εκπομπή, έπρεπε να μπει σε ένα συγκεκριμένο χώρο, διαμορφωμένο χώρο. Σήμερα όμως μπορεί να γίνει από οπουδήποτε. Σε ένα τέτοιο ιδιωτικό χώρο λοιπόν είμαστε κι εμείς σήμερα εδώ για να γνωρίσουμε τα παιδιά. Πρέπει να πούμε ότι 2 χρόνια περίπου μετά ο ραδιοφωνικός σταθμός έχει περισσότερες από 15 εκπομπές και 25 ραδιοφωνικούς παραγωγούς και χρειάζεται ένα λάπτοπ, μικρόφωνο και ακουστικά προκειμένου διαδικτυακά να εκπέμπουν, να βγαίνουν στον αέρα οι εκπομπές. Δεν θα κρατήσω άλλο το χρόνο. Θα γνωρίσουμε τον Βασίλη τον Μπαστούνα. Είναι ο φοιτητής που δημιούργησε το ραδιόφωνο, είχε την ιδέα και την υλοποίησε. Και την Ευδοξία είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Σωτήρη, βάλε καφέ να στα πω. Έτσι λέγεται η εκπομπή της. Και θα μας τα πούνε τώρα όλα τα παιδιά. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αρχικά να σε ρωτήσω πώς σου δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη ιδέα. Η ιδέα αυτή μου δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2022, όπου έβλεπα ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπήρχαν αντίστοιχα σε άλλες πόλεις από φοιτητές. Και έτσι αποφάσισα κι εγώ, επειδή ασχολούμαι ερασιτεχνικά με δημιουργία ιστοσελίδων, να δημιουργήσω και κάτι στο Βόλο, γιατί εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε κάτι ενεργό. Έτσι ξεκίνησα το καλοκαίρι, σιγά σιγά το διαμόρφωσα και μετά άνοιξα τις αιτήσεις, όπου είδαμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους φοιτητές, παρότι δεν το περιμέναμε στην αρχή. Και όπως είπες και εσύ πριν, τώρα έχουμε πάνω από 15 εκπομπές και 25 παραγωγούς φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια του Βόλου. Βασίλη, αν μου επιτρέπεις τον ενικό, αυτό που έβλεπε στην υπόλοιπη Ελλάδα να συμβαίνει είχε άλλο περιεχόμενο από αυτό που ξέρουμε ως ραδιοφωνικό περιεχόμενο? Θέλω να πω, στεκόταν παραπάνω σε ζητήματα που αφορούν και τις σπουδές σας, για παράδειγμα, ή ήταν ψυχαγωγία καθαρό είναι? Αυτό που είχα παρατηρήσει από τα υπόλοιπα ραδιόφωνα, κάτι το οποίο ισχύει και σε εμάς, είναι ότι ασχολούντουσαν με πάρα πολλά θέματα, κοινωνικά, αθλητικά, ψυχολογικά, είχαν πάρα πολλές θεματολογίες και πάρα πολλές εκπομπές και αυτό θέλαμε και εμείς να πετύχουμε και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει, καθώς διαθέτουμε εκπομπές οι οποίες έχουν ποικίλο περιεχόμενο και μπορεί ο καθένας να δει τι τον ενδιαφέρει μέσα από τις περιγραφές των εκπομπών και να τις δει και εκείνος. Και το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα ραδιόφωνα, νομίζω, που τα έχουν φοιτητές ανά τη χώρα. Είχες κάνει ποτέ ραδιόφωνο πριν ή τώρα πριν 15 μήνες? Εγώ δεν είχα... πρώτη. Δεν είχες κάνει? Δεν είχα κάνει ραδιόφωνο, όχι, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, το αγαπούσα πάρα πολύ και το αγαπάω ακόμα και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ξεκίνησα, γιατί ήθελα να εδραιωθεί όλο αυτός ο όρος του ραδιοφώνου γενικότερα στις τάξεις των φοιτητών. Και πλέον με την ανταπόκριση που έχουμε και ελπίζω να συνεχιστεί και έτσι και ακόμα καλύτερα, θεωρώ ότι κάπως έχω πετύχει το στόχο μου, σε συνεργασία εννοείται με τους υπόλοιπους παραγωγούς που έχουμε. Ο Βασίλης Μπαστούνας είναι φοιτητής στο Παιδαγωγικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Γεωπονικό είναι η Ευδοξία Λογοθέτη. Καλώς την. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε παρέσυρε ο Βασίλης, ήσουν εσύ που σήκωσες χέρι και λες θέλω και εγώ παιδιά να είμαι μαζί σας? Πώς έγινε?
Ήμουν εγώ αυτή που πήρα την πρωτοβουλία και ζήτησα να είμαι ραδιοφωνική παραγωγός. Αν η ιδέα μου άρεσε, την είχα δει να υλοποιείται ένα χρόνο, οπότε σκέφτηκα το δεύτερο χρόνο να συμμετάσχω και εγώ με τη σειρά μου. Είσαι φρέσκια στην ομάδα εσύ. Ναι, ναι. Τι κάνεις, τι είναι το «Βάλε καφέ να στα πω»? Το «Βάλε καφέ να στα πω» είναι μια εκπομπή που ασχολείται με όλα τα θέματα που μας απασχολούν εμάς τους φοιτητές, κυρίως με κοινωνικά, με ψυχολογικά θέματα και με μια μουσική επένδυση από πίσω που ποικίλει ανάλογα την εκπομπή και την όρεξη. Έχεις παρτνέρ ή είσαι μόνη σου? Στην αρχή είχα ξεκινήσει με κάποιον, αλλά μετά δεν δούλεψε πολύ συνεργασία, οπότε πλέον είμαι μόνη μου και το απολαμβάνω. Όχι, τα λύσαμε με πολύ καλές σχέσεις. Όχι, να σου πω, τα δίδυμα για να είναι παραγωγικά, για να έχουν επιτυχία, πρέπει να δένουν. Αν δεν δένεις, πιο καλή μοναξιά, έτσι. Και αυτό ισχύει σε όλα, και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά. Έτσι. Εγώ βλέπω τις δυσκολίες των ανθρώπων να χωρίσουν. Ναι, θα ήταν και ωραίο να υπάρχουν. Αυτό που βλέπουμε εμείς δεν το βλέπεις εσύ, ότι δεν πάει το πράγμα. Έτσι είναι και στα επαγγελματικά. Με το ζόρι δεν γίνονται. Ενώ και σε συνθήκη τέτοια όπως είναι η δική σας, που είναι ερασιτεχνική και μπορεί να έχει και επαγγελματικά χαρακτηριστικά. Έτσι. Και σας το λέμε εμείς που είναι μια ομαδική δουλειά το να βγει μια εκπομπή στον αέρα, ένα αποτέλεσμα πολλών ανθρώπων. Τι άλλο έχετε? Έχετε πόσες ώρες live πρόγραμμα, αν είναι live? Εντάξει, φαντάζομαι έχετε και ένα μικροσκοπημένο, έτσι δεν είναι? Προσπαθούμε να είναι live όσο γίνεται. Τι ώρες είσαι εσύ, Ευδοξία? Πάντα παλεύουμε. Εγώ είμαι 11 παρατέταρτο με 12 και τέταρτο κάθε Τετάρτη. Είναι περίπου μια μισή ώρα. Α, μια φορά την εβδομάδα. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Και εσύ, Βασίλη? Εγώ αυτή την περίοδο δεν έχω κάποια εκπομπή. Από κυρίως λόγω θέμα χρόνου, επειδή είμαι στο τελευταίο έτος των σπουδών μου. Αλλά συντονίζεις όλο αυτό το σταθμό γενικότερα. Ωραία, ωραία. Και, ναι, και οργανώνω κάποια events τα οποία κάνουμε. Βολού. Σας βρίσκουμε. Στο ιστοσελίδα μας είναι frs.pavlavolu.gr. Και στα social media, Instagram και Facebook, έχουμε επίσης το ίδιο όνομα, frsvolu.gr. Ωραία. Λοιπόν, για να κάνουμε, ευχαριστούμε, για να κάνουμε και μια περιήγηση. Τον Βασίλη Μπαστούνά, την Ευδοξία Λογοθέτη, βεβαίως την Κωνσταντίνα Φωτοπούλου, δείξτε για να μην τρώμε χρόνο, και τον Δονάτο Δρύμζια για την σύνδεσή μας. FRS, Παύλα, Βόλου, και μπαίνετε και διαλέγετε και μαγνητοσκοπημένο πρόγραμμα και ακούτε και ζωντανά τα ωραία που λένε και κάνουν τα παιδιά.